Το πιο ανησυχητικό από όλα είναι ο ιδιοκτήτης του κομμωτήριου. Ήρθε λοιπόν να μας απειλήσει, μας είπε ότι μας συνέλαβε και ότι δεν πρέπει να καταγράψουμε και ότι δεν βοηθάμε με αυτόν τον τρόπο. Τι βοήθεια θέλει, βοήθεια στην παρανομία. Δηλαδή, αν αυτός ο άνθρωπος δεν συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να προστατεύσει πρώτα τον εαυτό του, την οικογένειά του, τις πελάτες. Ψάχνεται όλο και περισσότερο. Η γειτόνισσα που μίλησε στο Live News περιέγραψε την αντίδρασή της όταν μία από τις πελάτησες του κομμωτηρίου την επισκέφθηκε όταν το κούρεμα και το χτένισμα τελείωσε. Και όταν εγώ μου είπε μία γνωστή μου ότι πήγε και χτενίστηκε και είναι τόσα άτομα και ήρθε στο σπίτι μου, εγώ την έδιωξα βέβαια. Μετά την ολιγόλεπτη ένταση που προκάλεσε η άφιξη των περιπολικών, οι αστυνομικοί έβγαλαν τον κόσμο που περίμενε και έκοψαν το προβλεπόμενο πρόστιμο στον ιδιοκτήτη. Ο Κώστας Θάμου είναι εκεί, στην περιοχή και κοντά στο κομματήριο που έγιναν όλα αυτά. Θέλω πριν μας δώσει το ρεπορτάζ και ενώ θα βλέπουμε τα πλάνα, να πω το εξής. Το πιο ανησυχητικό από όλα είναι ο ιδιοκτήτης του κομματήριου. Ήρθε λοιπόν να μας απειλήσει, μας είπε ότι μας συνέλαβε και ότι δεν πρέπει να καταγράψουμε και ότι δεν βοηθάμε με αυτόν τον τρόπο. Τι βοήθεια θέλει. Βοήθεια στην παρανομία. Δηλαδή, αν αυτός ο άνθρωπος δεν συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να προστατεύσει πρώτα τον εαυτό του, την οικογένειά του, τις πελάτησές του, πώς μπορεί να συνεχίσει να το κάνει. Δεν είναι όπως παλιά. Και δεν έχει νόημα να συγκαλύψουμε το πρόβλημα. Γιατί θα το βρούμε μπροστά μας. Για πες μας, Κώστα, τώρα. Η εικόνα που βλέπουμε, για να ξεκινήσω από αυτό, είναι η πίσω πλευρά του κομμωτηρίου που έβγαλε τις πελάτησες όταν πήγε η αστυνομία για να φανούν λιγότερες, έτσι. Ακριβώς είναι ένας προάβλιος χώρος, μια αυλή που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του κομμωτηρίου, το οποίο είναι πίσω μας εδώ στο Περιστέρι. Όλα ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί, γύρω στις 10. Πολλοί γείτονες βλέπαν εδώ πολλές πελάτες να μπαίνουν μέσα στο κομμωτήριο, παραπάνω ενδεχομένως από αυτές που επιτρέπουν τα μέτρα. Και για πολλές μέρες, τουλάχιστον όπως ακούσαμε από τις καταγγελίες. Συστηματικά δηλαδή. Ακριβώς. Κάποιος γείτονας κάλεσε την αστυνομία. Λίγο μετά τις 12 ήρθαν εδώ οι μηχανές της Δίας, το περιπολικό της αστυνομίας, για να κάνουν έλεγχο. Καλημέρα. Εκείνη σας τώρα είναι ο ιδιοκτήτης του κομμωτηρίου. Να τον ακούσουμε. Λίγο πριν αυτά που είπατε. Ναι. Να τον ακούσουμε. Να τον ακούσουμε. Ελάτε μέσα στο κομμωτήριο, αν θέλετε, να δείτε τι μέτρα έχω πάρει και θα σας ευχαριστήσω πολύ. Λάτε. Να πάμε να το δούμε, αλλά η αστυνομία ήρθε το πρωί. Ένα λεπτό. Η αστυνομία ήρθε το πρωί. Μισό λεπτάκι. Είμαστε ζωντανά στην εκπομπή του Νίκου του Ευαγγελάτου. Αυτά που είπατε. Πείτε μας λίγο ακριβώς. Η αστυνομία ήρθε το πρωί. Αυτό να πούμε λίγο. Λοιπόν, η πολιτεία μας έχει βγάλει ένα μέτρο το οποίο λέει έως 100 τετραγωνικά τα καταστήματά μας θα πρέπει να έχουν 4 πελάτες. Κάθε 15 τετραγωνικά, πάνω από 100 τετραγωνικά, θα είναι συν ένας πελάτης. Αυτό εμάς. Όχι, δεν θέλουμε. Θα κάνουμε διάλογο, να μας ακούσετε. Αυτό, δεν θέλει. Αυτό εντάξει, εμάς. Δεν πειράζει. Που έχουμε 100 τετραγωνικά, μας καταέστρεψε, διότι αν είχαμε 20 τετραγωνικά, θα μας βόλευε. Καλά, και εμείς αν είχαμε ρόδες, θα τσουλάγαμε. Αλλά ρώτησε τον Βρεκώστα τον άνθρωπο. Η αστυνομία ήρθε το πρωί, του επέβαλε πρόστιμο. Αναλογικά η κυβέρνηση δεν μας το έδωσε αυτό και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Πείτε μας λίγο κάτι. Η ερώτηση είναι: η αστυνομία ήρθε βεβαίως σε πρόστιμο? Γιατί είδαμε κάποιες εικόνες με πρόστιμο. Υπάρχει πρόστιμο δηλαδή. Και πρόστιμο υπάρχει και τα πάντα υπάρχουν. Το κομμωτήριο είναι κλειστό αυτή τη στιγμή γιατί του το σφράγγισε η αστυνομία. Στου ανθρώπου που έχει ρώτησε τον Κώστα τον άνθρωπο. Το κομμωτήριο είναι κλειστό γιατί το σφραγίσανε. Είναι κλειστό. Είναι κλειστό. Βέβαια, είμαστε κλειστό. Όχι, είναι κλειστό. Το θέμα είναι ότι αυτά που είπατε δεν ισχύουν. Διότι όταν λέμε στα 100, 20 τετραγωνικά που είναι το δικό μου κομμωτήριο, δεν είναι 4 πελάτες, λοιπόν, είναι 5 πελάτες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν θα έρθετε εσείς η κυρία Χ και θα σας περάσω μια βαφή, για μια ώρα που θα είναι η βαφή δεν θα πρέπει να βάλω κανένα άλλο πελάτη. Γιατί, κύριε κράτος, με σκοτώσατε? Γιατί με ανοίξατε? Δεν έπρεπε να με ανοίξατε. Ακούστε τώρα. Λοιπόν, είναι λάθος σας. Δεν εδώ, έπρεπε εδώ να μ' ανοίξετε. Ο άνθρωπος αυτός έχει να πούμε για τα 100 ένα δίκιο. Πολύ ωραία. Κάθε Κώστα, δώστε την επιστροφή να συζητήσουμε, γιατί είναι κρίμα πραγματικά. Έχει ένα δίκιο σε αυτό που λέει. Είναι ένας επαγγελματίας. Έχει κάνει μια επένδυση. Έχει προσπαθήσει να βγάλει ένα μεροκάματο. Αυτό είναι σεβαστό. Είναι απόλυτα σεβαστό. Και ο πόνος που λέει. Δεν είναι λειτουργικά τα μαγαζιά σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Σε αυτό έχει δίκιο. Μ' ακούτε? Ναι. Α, ωραία. Μια χαρά να κάνουμε διάλογο. Μ' ακούτε? Καλησπέρα σας, μας ακούτε? Μ' ακούτε? Όχι. Όταν... Ναι, σας ακούω. Ωραία, ωραία. Αυτό λοιπόν που έλεγα είναι το εξής. Έχετε από τη μια μεριά ένα παράπονο που λέτε. Ένα πρόβλημα. Ότι δεν είναι λειτουργική. Δεν είναι παράπονο, κύριε.
Ακούστε με. Είναι τροφή, είναι ζωή. Έχω ακούστε με λίγο. Ότι η επιχείρησή σας δεν είναι λειτουργική σε αυτό. Όλοι, σε αυτό γιατί ο καθένας μας δουλεύει για να φτάσει σπίτι του με κάτι. Μέτρα, στα παιδιά του. Αριθμούσανε και αλλά παρανομείτε. Αυτό και δεν είναι ψέμα, επειδή μας κατηγορήσατε για ψέματα. Τα ψέματα ήταν 40 άτομα. Κύριε 40 άτομα μέσα στο κομμωτήριο, να ξέρετε ότι εμείς, μόνο εμείς οι κομμωτές, ήμασταν 14. Αυτό είναι ψέμα, κύριε. Το ότι μέσα στο κομμωτήριο έχουμε την πελάτησα με τα λουμινόχαρτα και ξέρετε πολύ καλά, γυναίκα έχετε, πόση ώρα χρειάζεται αυτό. Δεν μπορείς εκείνη την ώρα να σταυρώσεις τα χέρια σου να κάτι άλλο. Μακούτε. Αν η κυβέρνηση λίγο μακούτε. Μας βοηθούσε. Μακούτε. Ωραία. Να πω λοιπόν ότι τα παράπονα που έχετε είμαστε εδώ για να τα ακούσουμε και να τα βγάλουμε και στον αέρα. Όμως, το πόσες γυναίκες ήταν προέκυψε από τις μαρτυρίες των κυριών που είχαμε στο ρεπορτάζ. Δεν είναι δικό μας. Εμείς είχαμε εικόνες πολύ συγκεκριμένες με πάρα πολλές γυναίκες και τις δείξαμε. Κύριε. Και με γυναίκες με αστεία κατάσταση τώρα, έτσι. Ακούστε με λίγο, επειδή μας κατηγορήσατε για ψέματα. Ήρθατε, ήρθε η αστυνομία, σας το κλείσε το κομμωτήριο, σας επέβαλε και το πρόστιμο και όλη η γειτονιά λέει ότι μαζεύατε πάρα πολύ κόσμο εκεί μέσα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Όλοι πρέπει να συμμορφωθούμε με την νομιμότητα. Και εσείς μαζί. Δεν είστε εσείς κάτι διαφορετικό. Βεβαίως. Με τίποτα ποτέ και δεν είμαι από αυτούς. Σας πληροφορώ ότι τα μέτρα που έχω πάρει είναι απίστευτα. Ποια μέτρα, κυρία μου, ήρθαν και σας το κλείσανε, χώρισμα, γιατί παρανομήσατε. Για να μπορέσω ποια μέτρα έχετε πάρει. Οτιδήποτε να κάνω καλύτερο για τον πελάτη, για τον εαυτό μου τον ίδιο. Έχω βάλει γιου. Τότε γιατί σας το κλείσανε το κομμωτήριο, τι χάνω. Έχω βάλει τι δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αυτό είναι, πώς το λένε, απολύμανση μέσω φωτός. Φωτός πάτε. Υποχρεώνω όλους τους πελάτες, όλους τους κομμωτές να φοράνε μάσκα. Γιατί σας κλείσαν τότε. Δεν με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει ο άλλος άμα πιστεύει ότι δεν υπάρχει. Μα γιατί σας κλείσαν τότε, Χριστιανέ μου. Είναι ανόητο να ακούω από ανθρώπους ότι δεν υπάρχει. Λοιπόν, εντάξει, Κώστα. Είμαι από αυτούς που το κάνετε με το έχω κάνει τα τρόπο. Πάντα γι' αυτό. Μπράβο. Ο αριθμός πελατών, σας λέω, γιατί εκεί είναι. Εσείς είπατε μα ότι. Μα το μας το είπατε. Αλλά δεν απαντάτε, μην επαναλαμβάνεστε κιόλα. Φτάνει. Λοιπόν, Κώστα, ευχαριστούμε πολύ. Το συγκεκριμένο κομμωτήριο το είπα. Έχει το πρόστιμο, είναι αυτές οι εικόνες εδώ, οι οποίες είναι γελίες εικόνες. Γελίες πραγματικά. Το παράπονο του επαγγελματία, να τα ακούσουμε και έχει δίκιο. Προσπαθεί να βγάλει χρήματα. Όχι πάνω στο παιχνίδι της δημόσιας υγείας και όχι με τον αθέμητο ανταγωνισμό. Γιατί οι συνάδελφοί του δουλεύουν με τις συνθήκες που ο νόμος επιβάλλει. Αν κάποιος τους παραβιάζει, τότε δημιουργεί ένα πρόβλημα και απέναντι στον ανταγωνισμό. Είναι τα παράλογα του κορονοϊού. Και το ξαναλέω, κάποιος προσπαθεί να βγάλει κάποια χρήματα σε μια επένδυση που έχει κάνει. Και αυτό δεν είναι προς άνατο, δεν είναι να τον εκτελέσουμε. Ζούμε παράλογες εποχές.